για 14η χρονιά γίνεται η υπηκή συνάντηση με την επωνυμία Διομήδια. Η διαδρομή είναι που ξεκίνησαμε από το Άργος, από την τέρμα Δαναού και τερματίζουμε όπως περνάμε μέσα από το Άργος και τερματίζουμε εδώ στο άρσος του Κεφαλαρίου. Πρόγα είναι περίπου τα 50, έχουν έρθει από διάφορα μέρη της Πελοποννήσου και από την Αθήνα. Είναι, έχει πάρα πολύ ωραία άλογα. Ωραία διαδρομή. Ωραία η διαδρομή και πιστεύω να είναι μια εκδήλωση όπως γίνεται κάθε χρόνο να είναι άξια. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η δεύτερη μέρα των Διομηδίων. Μια Διομήδια τα οποία γίνονται 14 συνεχόμενα χρόνια. Είμαστε να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον Σύλλογο Φίλων Νύπων Άργους και στο προσωπικά στον πρόεδρο τον Δανόπουλο τον Παναγιώτη που είχε την επιμέλεια και τον συντονισμό του διημέρου. Ποια ήταν η διαδρομή? Η διαδρομή κλασικά από το κέντρο του Άργους προς το Κεφαλάρι. Βρισκόμαστε στο Κεφαλάρι, ο κόσμος το απολαμβάνει, τα μικρά παιδιά ιδιαίτερα το απολαμβάνουν. Είναι χαρά μας να στηρίζουμε αυτή την δραστηριότητα και αυτή την εκδήλωση η οποία επί 14 χρόνια γίνεται συνεχώς και αδιάλειπτα. Παρόλη την κρίση λοιπόν, μιας και το Άργος και η ευρύτερη περιοχή είναι στενά συνδεμένη από αρκετά των χρόνων με το άλογο. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν. Θεωρούμε ότι είναι ένα απολαυστικό πρωινό και για τους επισκέπτες και για αυτούς που παίρνουν πληροφορίες και απολαμβάνουν το άλογο. Το ανασορίζουμε στη 14η υπηκή συνάντηση με την ονομασία Διομήδια, αφιερωμένη στον βασιλέα του Άργους Διομήδη, ένα πρόσωπο που μας είναι ήδη γνωστό από την ελληνική μυθολογία. Ο μύθος παρουσιάζει τον Διομήδη ως γιο του Τιδέα και της Διηπύλης. Ο Τιδέας ήταν βασιλιάς της Αιτωλίας και η Διηπύλη ήταν κόρη του βασιλιά του Άργους Αδράστου. Ο Διομήδης παντρεύτηκε την Αιγιάλη, εγγονή του Αδράστου, τον οποίο διαδέχτηκε στο θρόνο. Πρόκειται για έναν από τους ήρωες που έλαβαν μέρος στον Τροϊκό Πόλεμο, επικεφαλής των Αργίων, με 80 πλοία. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν σπουδαίος πολεμιστής, ο πιο γενναίος μετά τον Αχιλλέα και εισάξιος του Αίαντα. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι σχετικά με τον θάνατό του. Ένας από αυτούς αναφέρει ότι πέθανε στο Άργος. Ο μύθος λέει ότι στο Άργος μετέφεραν κάθε χρόνο με πομπή την ασπίδα του και την έβλαιναν στον Ίναχο ποταμό. Η σύνδεση του ονόματός του με τον τόπο μας, αλλά και η ονομασία της σημερινής εκδήλωσης, μας παρότρεναν να αναφέρουμε λίγα λόγια για τον ήρωά μας. Ας συνεχιστεί όμως η εκδήλωση χωρίς να χρονοτριβούμε. Παρακαλούμε τους υπείς να αρχίσουν να προετοιμάζονται για να παραλάβουν τα αναμνηστικά τους μετάλλια. Επίσης, παρακαλεί τον πρόεδρο της ΚΕΔΑΜ, κύριος Γκαβούνος, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους υπείς για τη συμμετοχή τους. Θέλουμε να συγχαρούμε όλους όσοι έλεσαν στην άδεια και ασφαλή εξαγωγή αυτού του διημέρου, ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Ήπων Άργους, τον κύριο Δανόπουλο τον Παναγιώτη, που φέτος είχε μαζί με το διοικητικό του συμβούλιο και τους βοηθούς του και τα μέλη του συλλόγου του που οι οποίοι βοήθησαν για αυτή την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς επίσης να ευχαριστήσουμε το τμήμα τροχέας του Άργους, τον πρόεδρο τοπικού δημέσματος του κύριο Χρυσάφη για την σημαντική βοήθεια, καθώς βέβαια και την κυρίες της εθελότριες του τοπικού τμήματος του Άργους του Ερυθρού Σταυρού. Ανανεώνουμε συγχαρητήρια σε όλους και πάλι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά όλους όσους συμμετείχαν και ιδιαίτερα αυτούς που ήρθαν από τα υπόλοιπα μέρη της εκτός Άργους, τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Κύριος Δημήτρης Κωνσταντίνου. Συγγνώμη.
κύριος Αναστάσιος Κητής. Να κάνει την απονομή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπακοσταντίνου. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.